keyboards, the bad boy, Leroy and Keith the dancers, and Maximum Reality the MC. A big shout out to everyone at Music Control. My name's Leroy from the Prodigy. Hi, my name's Liam from the Prodigy. Big shout out and big respect to Music Control. Πριν από τους Prodigy ασχολούμουν με τη hip-hop και τη rap μουσική και μέσα από την ατμόσφαιρα της rap βρέθηκα στη rave και τέκνο σκηνή όπου υπάρχει μεγαλύτερη ένταση. Και εσύ, Λίροι, τι έκανες πριν από τους Prodigy? Τα ίδια πάνω κάτω με τον Liam, ενασχόληση με την hip-hop και την electropop, όχι όμως σε άλλα group. Πριν από τους Prodigy είχα μία κανονική δουλειά. Πηγαίναμε σε ένα κλαμπ στο Essex και εκεί συνάντησα τον Keith και τον Leroy. Άκουσαν μια δικιά μου κασέτα demo και θέλησαν να σχηματίσουμε συγκρότημα. Κάναμε την πρώτη μας εμφάνιση στο Λονδίνο σε ένα πολύ hardcore underground club. Εκεί γνωρίσαμε τον Maxim και ξεκινήσαμε όλοι μαζί να κάνουμε εμφανίσεις κάθε εβδομάδα και να προωθούμε τη μουσική μας. Καταλάβαμε τότε πως θα γινόμασταν πολύ καλοί. And just all took off from there really. We started doing gigs every week and just began to promote the music, you know, every week in the clubs and that, and we just got a really good feeling, you know, the band was going to be good. Just took off from there really. Πώς ήρθατε σε επαφή με την εταιρεία XL? I got in touch with XL. Αυτό έγινε πριν αρχίσουμε τις εμφανίσεις σε κλαμπ. Τους έστειλα μία κασέτα demo με 10 τραγούδια που τους άρεσαν πολύ και έτσι ευτυχώς υπογράψαμε αμέσως. Signed me up straight away, which is really good. I got a record deal straight away. Was it hard to get a record? Ήταν δύσκολο για ένα τέκνο γκρουπ σαν και εσάς να υπογράψει δισκογραφικό συμβόλαιο? Δεν ήταν δύσκολο γιατί η Excel είναι εταιρεία τέκνο μουσικής. Δεν έψαχνε λοιπόν για κάποιο άλλο στυλ μουσικής. Βρήκαν τη μουσική μου πρωτότυπη για την εποχή της, γι' αυτό μου έκλεισαν συμβόλαιο. Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή σας? Music. Μουσική, μουσική και μουσική. Music, really. Music, yeah. Music. Ναι, η μουσική και να περνάς καλά μέχρι να πεθάνεις. Yeah, die, really. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας δίσκοι αυτή την εποχή? Δύσκολο να ξεχωρίσω γιατί βγαίνουν τόσοι πολλοί δίσκοι κάθε εβδομάδα. Μας αρέσει ο DJ Hype, ο LSD που είναι και αυτός Άγγλος DJ και είναι καλός. Υπάρχουν καλές εταιρείες στην Αγγλία, όπως η Moving Shadow, η Reinforce, η Suburban Bass. Ψάχνουμε λοιπόν τη δουλειά συγκεκριμένων εταιριών, που ξέρουμε ότι βγάζουν καλή μουσική, κυρίως hard techno και dance μουσική. Ακούμε όμως τα πάντα, Jamiroquai, Pink Floyd, Sabarangs, διάφορα είδη. So I feel it keep going on with groups, but certain, I could go on and on. it's just like there's good record labels in England at the moment, like Moving Shadow, Reinforce, Suburban Bass. It's like, so you just sort of like tend to look for a certain record label and you find that they bring out good stuff for a while. Yeah, it's sort of like hard techno and dance breakbeat stuff. But I mean, we listen to everything like Jamiroquai, Pink Floyd, Shabaranks, anything. We like everything, so. Μερικοί λένε ότι η hardcore μουσική είναι η hard rock της pop μουσικής. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Δεν το πιστεύω αυτό. Η hardcore είναι ένα είδος αναβίωσης της punk, γιατί είναι και αυτή η επαναστατική μουσική. Υπάρχουν γονείς στην Αγγλία που δεν αφήνουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν σε techno club γιατί τα συνδέουν με τα ναρκωτικά. Εμάς μας αρέσει γιατί έχει μια επαναστατικότητα. Πηγαίνεις σε κλαμπ και νιώθεις τα μπάσα να σε δονούν. Είναι συναρπαστικό. The real strong bass coming from the sound system is really exciting. That's why we like it, you know. Είδατε τον κόσμο μέσα στο Insomnia? Ναι, είναι καλό κοινό. Πώς νιώσατε όταν ανεβήκατε στα charts με το Charlie? Τα charts δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν το επιδιώξαμε. Θέλαμε απλώς να πάμε σε μεγάλα rave με 10.000 άτομα, ας πούμε, να ανεβούμε στη σκηνή και να μεταδώσουμε την ενέργεια. Δεν μας νοιάζουν λοιπόν τα τσάτς. Επειδή κάναμε εμφανίσεις κάθε εβδομάδα, μας είδε πολλοί κόσμος και τους αρέσαμε. Γι' αυτό και αγόρασαν τους δίσκους μας. Ο μόνος λόγος που μπήκαμε στα τσάτ είναι ότι γνωρίζουμε μεγάλη επιτυχία στην underground σκηνή. Πουλάμε πολλούς δίσκους. Σεβόμαστε τους ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική μας και αγοράζουν τους δίσκους μας. Δεν είμαστε pop σχήμα, αλλά ένα underground σχήμα που είχε την τύχη να γνωρίσει επιτυχία στα τσάτ. Μπορείτε να μας περιγράψετε μια τυπική ημέρα στη ζωή των Prodigy? Ξυπνάμε, πηγαίνουμε κατευθείαν στο στούντιο για 12 ώρες περίπου, επιστρέφουμε σπίτι και κατευθείαν για ύπνο.
Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Τα Σαββατοκύριακα κάνουμε ζωντανές εμφανίσεις. Παρασκευές και Σάββατα και καμιά φορά και τις Κυριακές εμφανιζόμαστε σε κλαμπ στην Ευρώπη. Έχουμε κάνει πολλές εμφανίσεις στη Γερμανία, στο Άμστερνταμ, παντού. Μόλις γυρίσαμε από την Ιαπωνία, όπου ήμασταν για μια εβδομάδα. Ήταν καλή εμπειρία. Έχουμε εμφανιστεί στην Αυστραλία, στην Αμερική, παντού, γιατί η τέκνο μουσική είναι παγκόσμια. Ο καθένας μπορεί να συνδεθεί με αυτήν, γιατί δεν υπάρχουν στίχοι. Just playing the music all over, because this type of music, techno music, is universal. Anyone can like it and get into it, because there's no lyrics in it. Do you know what I mean? That's what makes it good. Πριν κλείσετε για εμφανίσεις στην Ελλάδα, ξέρατε τίποτα για αυτήν? Έχουμε ξανάρθει για διακοπές. Δεν περίμενα να βρω τον κόσμο τόσο δυνατό. Περίμενα να δω απόψε πολλούς τουρίστες. Φανταζόμουν ότι θα είχαμε πολλούς Άγγλους στο κοινό. Αλλά τελικά είναι υπέροχα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το κοινό που ήρθε να μας ακούσει. Έχουμε πάει και στην Κέρκυρα και στη Σκιάθο. Πότε θα κυκλοφορήσετε νέο σίγγλ ή νέο άλμπουμ? Το νέο μας σίγγλ θα κυκλοφορήσει σε ένα μήνα περίπου. Σε δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει η πρόθεσή του. Είναι λίγο διαφορετικό, με κλαμπ αίσθηση, αλλά εξακολουθεί να είναι hardcore. Πού θα κυκλοφορήσει πρώτα? Στην Αγγλία και μετά στην Αμερική, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία, παντού. Το τελευταίο σίγγλ κυκλοφόρησε σε 16 χώρες, οπότε το επόμενο θα πρέπει και αυτό να κυκλοφορήσει παντού. Ποια είναι τα σχέδιά σας εκτός από το νέο σίγγλ? Ελπίζουμε ένα νέο άλμπουμ. Θα βγάλουμε ένα άλμπουμ μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα μας πάρει πολύ χρόνο. Και άλλες εμφανίσεις ανά τον κόσμο, ίσως? Έχουμε κανονίσει να πάμε στη Ρωσία, στη Μόσχα, γύρω στο Σεπτέμβριο. Επίσης στη Φινλανδία, στο Ρότερνταμ, στη Γερμανία, στην Ιαπωνία ξανά. Έχουμε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Θα μείνουμε στην Ελλάδα για διακοπές μετά την αυριανή βραδιά. Θα πάμε μία εβδομάδα στην Πάρο. Θα είναι το τρίτο Σαββατοκύριακο που έχουμε ελεύθερο φέτος. And that's like the third weekend we've had off this year so far. A big shout out to everyone at Music Control. My name's Leeroy from the Prodigy. Hi, my name's Liam from the Prodigy. Big shout and big respect to Music Control.